Σαν σήμερα στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, λίγες ώρες πριν δεχτεί πισόπλατα 4 σφαίρες από το δολοφόνο του, το Mark David Chapman, έξω από το σπίτι του στο Manhattan, ο John Lennon έδινε μια συνέντευξη για το δελτίο του ραδιοφώνου Westwood One. Ένας από τους πλέον δραστήριους ακτιβιστές της γενιάς του έλεγε στον κόσμο ό,τι είχε πει στα τραγούδια του, πως το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη και ότι αντί να κάνεις πόλεμο, είναι καλύτερα να κάνεις έρωτα, να μείνεις στο κρεβάτι και να αφήσεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν. The bedroom, but I do everything there. I mean, I have instruments and, you know, records and whatever I do, I always do. I used to say, if you can't do it in bed, you can't do it anywhere. I'm a bit like Hugh Hefner, you know, it's all like the bed controls the whole thing. Ο τραγουδιστής, συνθέτης και κιθαρίστας από το Λίβερπουλ, ο ειρηνιστής με τα μεγάλα στρογγυλά γυαλιά και την ταξιδιάρικη φωνή, μιλούσε μέχρι την τελευταία του στιγμή για μουσική και το άλμπουμ που είχαν στα σκαριά. Αλλά όσο και αν αγαπούσε τη μουσική, έλεγε ότι δεν θα πουλούσε την ψυχή του για μια επιτυχία. I like to be liked. I don't like to offend people. I would like to be a happy, contented person. I don't want to have to sell my soul again, as it were, to have a hit record. I've discovered that I can live without it, and it makes it happier for me, but I'm not going to come back in and try and create a persona who would not be myself. Λίγες ώρες αργότερα, ολόκληρος ο κόσμος θα παγώσει. Ο Λένον κοίταται μέσα στα αίματα από τις σφαίρες που του έριξε ο διαταραγμένος θαυμαστής του. Good evening. If you've been anywhere near a television set or a radio these past few hours, you already know that John Lennon of the Beatles is dead. Σύμφωνα με την αυτοψία, οι σφαίρες προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, αλλά μία ήταν η θανάσιμη που διαπέρασε την αορτή του. Το πρώην σκαθάρι ήταν μόλις 40 ετών. Είχε όμως προλάβει να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων με τα τραγούδια του και να τους κάνει να φανταστούν τον κόσμο χωρίς έχθρα και πόλεμο.